Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή χτες για τον έμφυα και τις 120 δόσεις έγινε μεθοδική προσπάθεια για την παραπλάνηση του λαού και αυτό συνεχίζεται και σήμερα με τη συμμετοχή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Γιατί μιλάμε για παραπλάνηση? Πρώτο, ο έμφυα δεν έπεσε από τον ουρανό, έχει τη δική του ιστορία. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011 άνοιξε το δρόμο με το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, με το λεγόμενο έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων χώρων. Τον ολοκλήρωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2013. Τον θωράκισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον συνεχίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Ο έμφυα επιβλήθηκε ως ένας επιλεγμένος σκληρός φόρος σε ένα πολύ άδικο φορολογικό σύστημα μέσω του οποίου συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια ευρώ από τους ανθρώπους του μόχθου για να εξυπηρετηθούν τα ματωμένα πλεονάσματα και να χρηματοδοτείται το μεγάλο κεφάλαιο. Η εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, τα γνωστά όπως λέγεται υποζύγια, πληρώνουν το 95% των φόρων. Δεύτερο, ο έμφυα έχει σημαντικό μερίδιο στη χρεοκοπία εκατοντάδων χιλιάδων λαϊκών οικοκυριών, τα οποία χάνουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο. Και στη συζήτηση στη Βουλή γίνεται συντονισμένη προσπάθεια να εγκλωβιστεί η λαϊκή σκέψη στη διατήρηση και στη μονιμοποίηση με τη μεταφορά του στους Δήμους αυτού του άδικου σκληρού φόρου. Το ΚΚΕ ενδιαφέρεται ακόμα και για τη μικρή ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών και τοποθετείται με παρόν στο νομοσχέδιο γιατί απαιτεί την κατάργηση του έμφυα για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, διεκδικώντας την αύξηση της φορολογίας των κερδών και της περιουσίας του μεγάλου κεφαλαίου. Κατάργηση του έμφυα και των άλλων φορομπηχτικών μέτρων. Αυτά περιλαμβάνουν οι τροπολογίες που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, εκφράζοντας τα αιτήματα εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων. Δεν αποδεχόμαστε να πληρώνει μια λαϊκή οικογένεια για το σπίτι που έφτισε αίμα να το αποκτήσει και να το συντηρήσει και σε πολλές περιπτώσεις το χρωστάει ακόμα. Τι να πρωτοπληρώσει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο μικρός αγρότης και ο αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας? Τον τρέχοντα έμφυα και το χαράτσι από το φόρο εισοδήματος, κύριε Υπουργέ, που έρχονται αυτές τις μέρες, τους υψηλούς έμεσους φόρους ή τις δόσεις και τους στόχους για να ξεχρεώσει πληρώνοντας τα σπασμένα της αντιλαϊκής πολιτικής? Τρίτο, ακούσαμε πολλά για τη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, τόσο για τους εκμεταλλευόμενους όσο και για τους εκμεταλλευτές. Ακούσαμε τοποθετήσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη των κραυγαλαίων κοινωνικών ταξικών ανισοτήτων, το χαρακτηριστικό στοιχείο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αλλά αυτές οι προσεγγίσεις είναι εκτός πραγματικότητας, όπως εκτός πραγματικότητας είναι και τα περί κοινωνικής δικαιοσύνης που ανέφερε πριν λίγο ο κύριος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Η πράξη μιλάει. Οι βιομηχανικοί εργάτες κυνηγάνε το μεροκάματο, το πληρώνουν ακόμα και με τη ζωή τους, προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα και επιπλέον
τους ληστεύει η αντιλαϊκή φορολογική πολιτική. Αλλά οι βιομήχανοι εκμεταλλευτές τους δεν ξέρουν τι έχουν. Απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, μειωμένους συντελεστές φορολογίας των κερδών. Οι ναυτεργάτες στενάζουν κάτω από την πότα της εφοπλιστικής εκμετάλλευσης και τους θερίζει η εφορία, ενώ οι εφοπλιστές θησαυρίζουν και απολαμβάνουν 55 και πάνω φοροαπαλλαγές. Δεν φορολογούνται ούτε για τα κέρδη τους, ούτε για τα περιουσιακά τους στοιχεία που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό-επισιτισμό δεν σηκώνουν κεφάλι. Υποφέρουν με χαμηλούς μισθούς και άθλιες εργασιακές συνθήκες. Βασανίζονται από τα φορολογικά χαράτσια και οι μεγαλοξενοδόχοι ή οι μεγαλοιδιοκτήτες στο ρέστοραν καμαρώνουν για τα κέρδη τους και απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές και χρηματοδοτήσεις. Αυτά ισχύουν σε κάθε κλάδο. Αγώνας δρόμου των εργαζομένων για την επιβίωση με χαμηλούς μισθούς και το βραχνά της φορολογικής πολιτικής στο κεφάλι τους, συντάξεις πείνας και οι συνταξιούχοι να μαζεύουν ευρώ-ευρώ για να πληρώσουν την εφορία και όλοι μαζί για να ανταποκριθούν στα υψηλά τιμολόγια της ΔΕΗ ή τα χάλια της εμπορευματοποιημένης υγείας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θα επιμείνει στην αποκάλυψη του ταξικού χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων, διαχειριστών του εκμεταλλευτικού συστήματος, για να μην περάσει η παραπλάνηση του λαού μας και να γίνει συνείδηση η αναγκαιότητα ανατροπής αυτής της άθλιας κατάστασης. Θα επιμείνει στην προσπάθεια για να ανέβει ψηλά, πολύ ψηλά, η απαιτητικότητα των εργαζομένων και η διεκδικητική τους ικανότητα, ώστε να δυναμώσει ο αγώνας για την πραγματική ανακούφιση, για την ανάκτηση των μεγάλων απολειών και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τέλος, θέλουμε να σημειώσουμε ότι προκαλεί δικαιολογημένα το αίσθημα δικαίου του λαού μας και της νεολαίας η δικαστική απόφαση η οποία μείωσε την ποινή του εν ψυχρού δολοφόνου του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου Κορκονέα, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθριξη. Το θεωρούμε απαράδεκτο και θέλουμε να το καταγγείλουμε και από αυτό το βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ.